Θα καλωσορίσω τον καλό συνάδελφο, τον Χριστόφορο τον Παπαδάκη. Λοιπόν, Χριστόφορο, έχεις κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για την ακτινογραφία έτσι, του κόστου παραγωγής, της τιμής του ελαιολάδου και θέλω να μας δώσεις μια πρώτη εικόνα. Λοιπόν, Μπάμπη, κυρίες και κύριοι, μετά από 20 και πλέον χρόνια, οριακό κέρδος και όχι υπερκέρδος είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει φέτος από τη σχέση μεταξύ του κόστου παραγωγής και της τιμής παραγωγού για το κριτικό ελαιόλαδο. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη Νέα Κρήτη, στο σημερινό φύλλο της Νέας Κρήτης συγκεκριμένα έχουν δημοσιευτεί τα στοιχεία αυτά, ο Γεωπόνος και πρώην διευθυντής του Β' καταστήματος Ηρακλείου της πάλε ποτέ Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, Κωστής Παπαδάκης. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει καταγράψει, φέτος το κόστος παραγωγής, συνυπολογίζοντας βέβαια όλες τις τιμές στα γεωργικά εφόδια, τα καύσιμα και τα μεροκάματα στην ελιά, κυμαίνεται από 6 έως και 7 ευρώ το κιλό, γεγονός που σημαίνει ότι ο ελαιοπαραγωγός θα έχει κέρδος, που όμως δεν θα είναι καν σημαντικό. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό αυτό το συμπέρασμα, σε μια περίοδο κατά την οποία ακούμε όλοι να μιλούν για το ακριβό ελαιόλαδο, λες ξαφνικά και μόνο, ας πούμε, η τιμή του ελαιολάδου έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που, εν πάση περιπτώσει, για πολύ κόσμο βεβαίως να είναι ένα προϊόν που δύσκολα μπορεί να το πληρώσει, κακά τα ψέματα, όμως δεν μιλάνε, ας πούμε, οι καταναλωτές ή μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ακούμε να γίνεται λόγος για άλλα πράγματα, ας πούμε, τα οποία τα πληρώνουμε και για τα οποία δεν διαμαρτυρόμαστε. Και βέβαια την ίδια ώρα παραγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το αγαθό για την ανθρώπινη υγεία, πόσο σημαντικό είναι αυτό το προϊόν και για την οικονομία, αλλά κυρίως για την υγεία του ανθρώπου. Σωστά, Χριστόφορε, βάζει μία άλλη διάσταση ότι ακούμε για τιμή χρυσάφι στο ελαιόλαδο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τιμή χρυσάφι. Και θέλω να βάλουμε στην κουβέντα τον κύριο Κωστή Παπαδάκη, είναι συνταξιούχος Γεωπόνος και πρώην διευθυντής καταστήματος στην Αγροτική Τράπεζα. Να σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδάκη, και δώστε μας κι εσύ έτσι μια εικόνα, γιατί μάλλον ο κόσμος έχει παρανοήσει λίγο προς την τιμή του ελαιολάδου φέτος. Σε συνέχεια αυτά που είπε ο Χριστόφορος, ο καλός συνάδελφος, δικός σας, ο λόγος που ασχολήθηκα με αυτό ήταν αυτό που είπατε τώρα, ότι ο κόσμος δεν είναι γνώστης του αντικειμένου και αισθανόμουν στενοχώρια και ότι ο ελαιοπαραγωγός αδικείτο με το να ακούει κάθε μέρα στην τηλεόραση ότι για την ακρίβεια του λαδιού, το λάδι είναι ακριβό καθημερινά χωρίς να αναφέρεται σχεδόν σαν να ήταν η ακρίβεια και μόνο στο λάδι. Ακόμα και σήμερα η τηλεόραση έλεγε ότι το λάδι θα πουληθεί και μέχρι 27 ευρώ. Όλοι μιλάνε χωρίς όμως να υπολογίζουν το κόστος. Δεν μπορείς να μιλάς για τιμή προϊόντος, οποιοδήποτε προϊόντος, αν δεν ξέρεις το κόστος. Ανεξάρτητα πόσο είναι ψηλό ή χαμηλό, ας πούμε. Διότι κάθε επιχείρηση, βιομηχανία, βιοτεχνία ή και αγροτική παραγωγή, ο γενικός κανόνας είναι να κάνεις ένα προϊόν, να παράγεις ένα προϊόν, στο οποίο να καλύβεις το κόστος και ένα λογικό κέρδος. Εάν δεν είσαι αυτό το κέρδος, τότε δεν μπορεί να το παράγεις. Και θα ξέρει ο Χριστόφορος, ο συνάδελφός σας, ότι από το 2002 κάναμε μαζί μία μελέτη και το κόστος ήταν 3 ευρώ περίπου και τότε οι ενώσεις έδιναν σαν τιμή συγκέντρωση 2,1 ευρώ. Ναι. Άρα έχανε από τότε ο παραγωγός. Στα 3 ευρώ έμεινε μέχρι το 2022. Όταν αυξήθηκαν τα πάντα, χαρακτηριστικά θα σας πω, τότε που πληρώναμε το μεροκάματο 35 ευρώ, τώρα έχει το μεροκάματο 60, 70 και 80. Και αν βάλεις και το φαγητό, πάει 90 την ημέρα. Ναι. Όταν το όργαμα τότε ήταν 35 ευρώ, τώρα είναι 60 με 80 το στρέμμα. Λοιπόν, θέλω αυτά τα παραδείγματα να πω ότι όταν το μεροκάματο ήταν 30 με 35 ευρώ και τώρα είναι 60, 70, 80. Αυτά τα λέμε για να δούμε πόσο έχει αυξηθεί το κόστος. Άρα, κύριε Παπαδάκη, για να το δώσουμε λίγο μέσα από τη γλώσσα των αριθμών.
Σήμερα, ναι, με βάση τη σημερινή τιμή του λαδιού, η συνάρτηση του κόστους παραγωγής πόσο είναι, πόσο δηλαδή της 100 επί της τιμής του λαδιού? Το κόστος παραγωγής είναι τουλάχιστον το διπλάσιο από ό,τι ήταν παλαιότερα, και διότι και το 2009 πάλι με το Χριστόφορο στη Νέα Κρήτη, στη Νέα Κρήτη και μάλιστα στην τηλεόρασή σας, παρουσιάσαμε το κόστος μαζί με ελαιοπαραγωγούς και συνδικαλιστές, συνεταιριστές, οι οποίοι συμφώνησαν με αυτό το κόστος. Τότε το ανώτερο ήταν 2,5 δραχμές, 2,5 ευρώ με 3 ευρώ η τιμή αγοράς, και στήριζε τότε 4,5 με 5 ευρώ τουλάχιστον. Mm-hmm. Άρα δηλαδή, το κόστος σήμερα, κύριε Παπαδάκη, πόσο κυμαίνεται? Είναι στα 6, στα 7 ευρώ? Τα 6 πάει όταν πουλάει ο αγρότης από 7 έως 8 ευρώ, έχει και ένα λογικό κέρδος. Mm-hmm. Μάλιστα, κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Με βάση το σημερινό λοιπόν ρεπορτάζ στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, όπου φιλοξενήσαμε αυτά τα στοιχεία της μελέτης που κάνατε για τις ανάγκες του δημοσιεύματος του δικού μας, δεχτήκαμε κάποια mail από κόσμο. Ένα από αυτά λοιπόν τα μηνύματα που δεχτήκαμε σήμερα αναφέρουν ότι θα έπρεπε να είχαμε βάλει και κάποια άλλα στοιχεία τέλος πάνω στο ρεπορτάζ, και αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής, ότι το κόστος, λέει, του τρακτέρ από 40 ευρώ έχει πάει σήμερα στα 60 ευρώ. Το μεγάλο κόστος των εργατών από 45 πήγε 75 και 80, και μάλιστα χωρίς απόδειξη. Όλα αυτά μάλιστα είναι σε βάρος του παραγωγού, όπως λέει ο συγκεκριμένος παραγωγός που μας έστειλε αυτό το μήνυμα. Και μην μου πείτε, λέει, γιατί δεν βάζω εργόσιμο. Ναι, εγώ και όλη η παραγωγή το θέλουμε. Αλλά βρείτε μου έναν εργάτη και έναν τρακτερτζή που θέλει εργόσιμο, κανείς. Γιατί μετά θα τους ανέβει το εισόδημα και θα κοπούν τα κρατικά επιδόματα. Και το κράτος δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Όταν πέρασε. Εκτός από αυτό, συγγνώμη, σε διακόπτω. Εδώ παρακαλούμε να βρούμε εργάτη. Δεν υπάρχει εργάτη. Δεν υπάρχει εργάτη, μάλιστα. Και μάλιστα, όταν λέει πέρυσι, έλεγα στους εργάτες, είτε στο συνεργείο, να βάλουμε εργόσιμο, μου έλεγαν μαύρα, αν θες. Αλλιώς, μάζεψέ τες μόνος σου. Αυτά είναι κάποια συμπληρωματικά, ας πούμε, στοιχεία τα οποία ο αναγνώστης μας τα κοινοποίησε, τα οποία δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Βέβαια, ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει ελαιόλαδο στις τιμές αυτές, εννοείται. Ένα μεγάλο μέρος, τέλος πάντων, των καταναλωτών δυσανασχετούν. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι είναι ακριβό το ελαιόλαδο, έχει να κάνει με το ότι είναι μειωμένη η αγοραστική δύναμη του κόσμου. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πώς θα σχολιάζετε, κύριε Παπαδάκη, ακούσατε τι είπε ο Χριστοφόρος? Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι, ότι αυτό που είπατε, ότι άμα δεν έχει κάποιος, άμα παίρνει 300-500 ευρώ το μήνα, μπορεί να αγοράσει, ούτε το ψωμί δεν μπορεί να αγοράσει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι όμως όταν ένας παραγωγός, ελαιοκαλλιεργητής, παράγει ένα προϊόν, τότε αν είναι να χάνει, αν είναι να έχει ζημιά, τότε το σταματήσει. Θα σταματήσει η καλλιέργεια να παίρνουμε λάδι από το εξωτερικό. Σας ανέφερα, δεν ξέρω αν το γράψατε και στην εφημερίδα, ότι έκανα μια γεωργοοικονομική μελέτη σε κάποια εκμετάλλευση εδώ, και τα αποτελέσματα ήταν πολύ σημαντική ζημιά, και μετά 2 μήνες έφυγε στη Γερμανία εργάτης. Δηλαδή, θα μου πείτε πώς καλλιεργούσανε και χάνανε. Να ξέρετε ότι παλιά τώρα κάθε οικογένεια είχε πολλά μέλη, είχε παιδιά. Έπαιρναν λοιπόν τα παιδιά, με τα οικογενειακά μαζεύανε, τα μεροκάματά τους δεν τα υπολογίζανε. Σωστά. Δεν τα υπολογίζανε. Και έτσι νομίζανε ότι έβγαζαν ένα ποσό. Αλλά τώρα όμως, σήμερα, όλες οι εργασίες γίνονται με εργάτες. Οπότε το κόστος του εργατικού είναι σχεδόν 50%, αν όχι παραπάνω. Σωστά. Κύριε Παπαδάκη, να σας θέσουμε και ένα άλλο θέμα. Ότι λόγω της μεγάλης τιμής του ελαιολάδου, υπάρχει περίπτωση μια μερίδα του κόσμου να στραφεί σε άλλα λαδιά, έτσι, Χριστόφορε, στα γνωστά σπορέλαια. Θα έλεγα και εγώ αυτή τη στιγμή ότι είναι καλό, βεβαίως, να υποχωρήσει λίγο η τιμή παραγωγού. Όχι όμως στα επίπεδα τα παλιά, δηλαδή να σταθεροποιηθεί κάπου, για να μπορεί, ας πούμε, και ο απλός κόσμος να αγοράσει το ελαιόλαδο, και βέβαια την ίδια ώρα να μην βλέπουμε και την ψαλίδα των τιμών. Γιατί και παλιότερα που ήταν χαμηλότερη η τιμή παραγωγού, ήταν πολύ χαμηλότερη, στα 3 ευρώ, στα 2,5 ευρώ, πάλι το λάδι ήταν ακριβούτσικο στο ράφι.
σε σχέση με την αγοραστική δύναμη του κόσμου. Άρα ας υποχωρήσουν λίγο οι τιμές, αλλά να υπάρξει όμως μια σταθεροποίηση για να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο να στραφεί ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών στα σπορέλαια, τα οποία ξέρουμε ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία. Έτσι δεν είναι? Εσείς και ως γεωπόνος, συνταξιούχος γεωπόνος. Πάνω σε αυτό το θέμα, θα σας πω το εξής. Όταν εγώ ήταν εδώ πέρα στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια, πουλούσαν το λάδι 2,5 ευρώ το κιλό. Εγώ ήμουν στην Αγγλία και σε ένα σούπερ μάρκετ πήρα λάδι από το Λατζούμα, το συνεταιρισμό, στην Αγγλία, 12 ευρώ τα 800 γραμμάρια. Επίσης, τα περασμένα χρόνια, ένας συμμαθητής μου μηχανικός στη Γερμανία μου έλεγε ότι όταν εμείς πουλούσαμε 3 ευρώ, εκεί το αγοράζαν 39 ευρώ. Ναι. Δηλαδή, η τιμή εδώ πέρα η χαμηλή που υπήρχε διότι το εμπόριο ήταν ελεγχόμενο κυρίως από τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί έμποροι είχαν οργανωμένο εμπόριο, ερχόταν εδώ πέρα, εκμεταλλευόταν τη διασπορά από που είχε η παραγωγή του λαδιού, πολλή παραγωγή, ακόμα και ενώσεις μεταξύ τους, και παίρνανε πάμφθινο το ελαιόλαδο και το πουλούσαν σε τιμές αυτή υπερβολική. Και σήμερα ακόμα, δεν ξέρω, θα ξέρει και ο Χριστόφορος, ότι το λάδι που παρήχθη μέχρι που παρήχθη το Δεκέμβριο που πέρασε, κατά 80%, δηλαδή πάνω από 80.000 τόνους, ξέρετε πόσο πουλήθηκε? 4,4 έως 4,9. Α, εκεί ήταν η τιμή, ναι. Και εγώ το δικό μου λάδι το πούλησα 4,4. Αυτό το λάδι τώρα πουλιέται από τους εμπόρους από 10, 12 και 15 ευρώ. Καταλάβατε ότι σε αυτή την περίπτωση ο παραγωγός δεν πήρε καθόλου χρήματα. Σωστά. Κύριε Παπαδάκη, κλείνοντας, θέλω να μου σχολιάσετε και κάτι. Είδα μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα ατάκα που είπατε στον Χριστόφορο, στη σχετική συνέντευξή σας, για τη Γεωργία, τον κλάδο της Γεωργίας. Είναι ένα εργοστάσιο χωρίς στέγη. Τι ακριβώς εννοείτε? Ακριβώς. Το εργοστάσιο έχει μέσα τους εργάτες, καλύβεται από κάθε κακή αντίξω καιρική συνθήκη, ενώ η αγροτικός τομέας είναι εκτεθειμένος σε όλες τις δεσμενείς συνθήκες που μπορεί να υπάρξουν. Δηλαδή, το εργοστάσιο είναι και η γεωργία, παράγει προϊόντα. Σωστά. Ένα χαλάζι, ένας άνεμος, μια πλημμύρα, μια βροχή, τα πάντα. Αυτά μπορεί να καταστρέψουν από στιγμή την παραγωγή. Επομένως είναι σαν ένα εργοστάσιο που παράγει προϊόντα, αλλά είναι εκτεθειμένο στις αντίξωες θετικές συνθήκες που μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Άρα είναι ευάλωτη, παραμένει ευάλωτος απολύτως ο κράτος Γεωργίας στα τερτύπια του καιρού, στην κλιματική αλλαγή. Τα τερτύπια του καιρού, των ασθενειών, όλα αυτά είναι σε... Και τώρα, σε αυτούς που παρεμπιπτόντως, σε αυτούς που λένε ότι το... Γιατί, πώς ακρίβεινε το λάδι, δηλαδή είναι ορισμένοι πολλοί που λένε γιατί εγώ το έπαιρνα 3 ευρώ, γιατί θα το πάρω τώρα 10. Ναι. Αυτό είναι αποτέλεσμα του νόμου προσφορά και ζήτηση. Ξέρετε όλοι σας οπωσδήποτε ότι η Ισπανία με τους 1,5 εκατομμύριο τόνους, μισό εκατομμύριο, η Ιταλία κλπ. Δεν έχουν καθόλου, και πέρυσι και φέτος καθόλου λάδι. Δεν υπάρχει λάδι πουθενά. Το λάδι έχουν ανάγκη να καλύψουν τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες τους. Και έτσι το λάδι, λόγω της μεγάλης ζήτησης, ανέβηκε. Σωστά, κύριε Παπαδάκη, είναι ο νόμος της αγοράς. Σας ευχαριστούμε, νόμος... και ακόμα πάρα και πολύ. Λέγεται ότι η Τουρκία απαγόρευσε εντελώς την εξαγωγή λαδιού για να μην έχει, για να καλύψει ανάγκες της. Σωστά. Αυτός είναι ο λόγος που αυξήθηκε το προϊόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω και τον Χριστόφορο τον Παπαδάκη. Να έχουμε και καλύτερες χειρικές συνθήκες, ούτως ώστε τουλάχιστον του χρόνου να υπάρχει λάδι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και από τις άλλες χώρες, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η ακρίβεια στην αγορά. Και βέβαια να στηριχθεί και ο ολοπαραγωγικός κόσμος για να μπορεί να παράγει, γιατί όσο λιγότερο παράγει ο κόσμος, τόσο υψηλότερες θα είναι οι τιμές. Σωστά. Και με αυτό το μήνυμα σου, Χριστόφορε, να κλείσουμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ επιστρέφουμε σε λίγο.